μια φορά και έναν καιρό είμαι γυναίκα, είμαι σύζυγος ενό άντρα που χάθηκε. Κάποιοι λένε ότι το σκότωσα. Η αλήθεια είναι ότι πέθανε. Είμαι μητέρα ενός κοριτσιού. Η θετή μητέρα ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Η μητριά, η μάγισσα, η κακιά. Η κακιά, όπως λένε τα παιδιά. Και όλοι λένε στα παιδιά. Στο τέλος θα καώ, αλλά μέχρι τότε το ζω, πραγματικά το ζω, και κάποιους έλκει και αυτό. Είμαι αγόρι. Αγοράκι, ο αδελφός. Τρέχω, παίζω. Γελάω, χαμογελάω. Ξαναγελάω, πέφτω, χτυπάω, ανοίγω το γόνατα, αίματα. Χαίρομαι παρέα με την αδελφή μου. Η εμητριά μας εμφανίζεται. Τέλος, εμφανίζεται, ναι, παγώνουμε, λέει, τέρμα το παιχνίδι, τέλος, είπα, μόνο θα πλένετε και θα καθαρίζετε, θα μαγειρεύετε και θα καθαρίζετε, μας κυνηγάει, τρέχουμε. Τρέχουμε, σηκώνει χέρι, απλώνει με ένα ραβδί, αλλά λίγο πιο μαλακό. Πάνω μας χτυπάει, φωτίζεται, σε λίγο δεν αντέχω. Είμαι αδελφή. Είμαι κορίτσι.
κοριτσάκι. Θα πάρω το μικρό μου και θα φύγουμε μέσα στο δάσος. Προσωρινά. Θα κρυφτούμε. Τώρα τρέχουμε, πάμε, τρέχουμε. Θα τις ξεφύγουμε. Μας χάνει, πάει. Είμαι κουρασμένη, εξατλημένη. Ο αδελφός μου δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Να μια λίμνη. Στις όχθες θα σταματήσουμε. Τρέχει να πιει, να ξεδιψάσει. Φωνή μέσα στο αυτί μου ακούγεται. Λέει. Θα μεταμορφωθεί. Φωνάζω τον αποτρέπω. Μ' ακούει. Περπατάμε τώρα να μην ξαναγυρίσουμε σπίτι μας ποτέ. Άγρια, άγρια πάπια. Πα, 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 κάτι λέει, κάτι λέει. Πα, 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 κάτι. Πα, 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 πα. Κάτι λέει. Ενώ εμφανίζεται μια δεύτερη λίμνη. Πα, 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 πα. Αποκωδικοποιώ. Του λέω μη εξηγώ, κλαίει, κλαίει, μ' ακούει. Συνεχίζουμε, ο ήλιος φωτίζει ανάμεσα στα κλαδιά. Κοιτάζω, θολώνω. Γράμματα σχηματίζουν φράση η οποία λέει όταν η τρίτη λίμνη εμφανιστεί φρόντισε κανείς σας να μη πιει, γιατί σε
la fe sa me da mo o si φταρνίζομαι. Ξαναφταρνίζομαι. Ο αδελφός μου τρομάζει, η λίμνη εμφανίζεται, χάνει ισορροπία, πέφτει μέσα, πίνει, χαίρεται, χαμογελά, βγαίνει με μουσούδα, σε ελάφι μετατρέπεται, γίνεται από όμορφο σε όμορφο. Δεν θέλω να τον χάσω. Σκίζω το ένα κομμάτι από το φουστάνι μου, τον τίνω με λουλούδια. Η πρώτη έκδοση έλεγε ότι βγάζει το σωρουχό της και βάζω. Του το φοράω στο λαιμό, το δένω, θα τον έχω από κοντά. Από κοντά θα τον έχω. Πίσω τώρα από τους θάμνους βλέπω σπίτι. Η πόρτα μισάνοιχτη και απ' έξω ένα κορίτσι. Οδηγούμαστε εκεί, μας περιθάλπτει, μας φροντίζει. Την επόμενη μας ανακοινώνει ότι έχει ήδη αποφασίσει να φύγει από αυτό το σπίτι. Είναι μακριά, σπουδάζει. Την αρχιτεκτονική. Μας ρωτάει, θέλετε να μείνετε εσείς, αρκεί να το φροντίζετε εσείς. Λέμε ναι. Είμαι άνδρας, είμαι ο βασιλιάς. Τριφογυρίζω δίπλα, γύρω, γύρω, δίπλα, γύρω, δίπλα από το θρόνο μου. Νιώθω μόνος, είμαι μόνος. Τραγούδι ακούγεται απ' έξω. Μάλλον είναι ο ξαδελφός μου. Only the lonely. Δεν θα κάτσω άλλο σπίτι, θα βγω έξω. Θα πάω βόλτα με το άλογο. Το κυνήγι απαγορεύεται. Θα χαρώ, ας χαρώ τον ήλιο, τη φύση. Ναι, 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 τη φύση θα ακούω. Τι ωραία. Μ' αρέσει, Απαντάω στον εαυτό μου. Ρωτάω τον εαυτό μου. Μ' αρέσει, Ωου, ένα ελάφι. Κουτσένι. Κάποιος το χτύπησε κυνηγός, έτσι. Ας το ακολουθήσω να δω που πάει. Α, σε ένα σπίτι. Το αποδέχεται μια κοπέλα. Πηγαίνω πιο κοντά. Ναι, είναι όντως μια κοπέλα. Ναι, είναι μια κοπέλα. Ποια είναι, ρούχα τώρα απλώνει, σφυρίζει, και κάτι, μου θυμίζει. Ακούγεται τραγούδι από κουφάλα δέντρου. Ο ξαδελφός μου πάλι μπορεί. Μαθαίνει και μαθαίνει και μαθαίνει. Το καλοκαίρι μαζί πηγαίναμε στενά μουδιά, χέρι με χέρι, και με ένα στάσιο
για συντροφιά. Τώρα ποιος ξέρει. Κάνει λάθη, δεν ξέρω. Θυμάμαι είναι εκείνη, το καλοκαίρι εκείνο εκείνη. Θα πάω να της μιλήσω, τρέχω πάω μπροστά της. Μου χαμογελάει, μ' αγκαλιάζει, με θυμάται, είσαι τώρα βασιλιάς. Ναι είμαι, της λέω, έλα να σε πάρω μαζί, να ζήσουμε μαζί. Με το ελάφι σου μαζί, να κάνουμε και ένα παιδί. Ξανά, ξανά, μαζί, πάντα μαζί, ξανά. Την αφήνω να σκεφτεί, μετά από λίγο έρχεται, μου απαντάει. Ναι, 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 ναι. Είμαι γυναίκα. Είμαι εργαζόμενη στο παλάτι κάστρο του βασιλιά. Στον ελεύθερό μου χρόνο παίζω πιάνο. Ωραία. Μαθαίνω. Τώρα είμαι και μαμή. Και παραμαμή, παραμάνα, η βασίλισσα γέννησε. Τι γλυκό, άχου, τι γλυκό, τι γλυκό, τι γλυκό, τι γλυκό, τι γλυκό, μωράκι. Τώρα είναι στο δωμάτιο, ξεκουράζεται από τη σκέψη. Εγώ είμαι μέσα στην κουνουπιέρα, τον ανορίζω, είναι ήσυχο, αποκοιμήθηκε. Κάθομαι στην πολυθρόνα δίπλα, μη ξυπνήσει. Κουνούπι με ενοχλεί. Όταν πάω να το λιώσω με την παλάμη, παλάμη γίνεται, με αποκρούει. Μορφή εμφανίζεται, την ξέρω από περιγραφή. Είναι η μάγισσα. Η μητριά της βασίλισσας. Στην άλλη παλάμη τα δάχτυλα της κόρης της την σφίγγουν. Εμπρός φωνάζει, με δένουν και με υποχρεώνουν να παρακολουθώ τι συμβαίνει, γιατί νιώθουν πιο ωραία. Μπαίνουμε στο δωμάτιο, σκοτώνουν και αναστέλνουν τη βασίλισσα 5 φορές για μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Στο τέλος τη σκοτώνουν και την πετάνε από το παράθυρο. Τη μετατρέπουν πρώτα σε φάντασμα, με σεντόνι. Η μάγισσα συνέχεια μεταμορφώνει την κόρη σε βασίλισσα και την βάζει για ύπνο, με κοιτάζει. Μου αφαιρεί μερικά κιλά για να μην μιλήσω. Φεύγει, γίνεται κουνούπι και κάθεται στον νόμο μου για να παρακολουθεί αν και είναι σίγουρη για την πίστη μου. Μιας και βλέπει την ικανοποίηση μου στο πρόσωπο. Όχι, όχι, η ικανοποίηση δεν έρχεται για την αφαίρεση στο κιλόν, αλλά για το θέαμα που μου προσέφεραν. Ή μου προσέφεραν. Ο βασιλιάς επιστρέφει, χαμογελάει στο μωρό, χαϊδεύει το ελάφι, ο οποίος δέχτηκε πριν τα πώς είσαι έτσι, τα γέλια από τη μάγισσα, αφού τον ξύπνησαν με νερό. Έτσι έδειχνε μια ανησυχία, η οποία όμως δεν μπορούσε να εκφράσει. Ο βασιλιάς πρώτη φορά την έβλεπε έτσι. Ανησύχησε, λέει, κάτι συμβαίνει. Έρχεται κοντά μου, έρχεται πίσω μου, με σκουντάει, με ρωτάει αν είδα, αν συμβαίνει κάτι. Του λέω όχι. Και ζήσαμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Έρχεται πίσω σε μένα και με ρωτάει αν είδα, αν συμβαίνει κάτι. Του λέω όχι. Στέκεται ακόμα υποψιασμένος. Σε λίγο το φάντασμα επιστρέφει να δει το μωρό, κάτι που δεν είχε υπολογίσει η μάγισσα. Ο βασιλιάς δεν αναρωτιέται αν υπάρχουν φαντάσματα. Παρακολουθεί. Πάει, μιλάει, λέει, μοιάζεις με τη γυναίκα μου, αλλά εκείνη είναι μέσα και κοιμάται. Άρα πώς. Εκείνο δεν ανταποκρίνεται. Του θέτει 5 φορές την ίδια ερώτηση. Επίμονος, το φάντασμα της βασίλισσας αντιδράει και λέει κάτι σαν ναι. Αγκαλιάζονται, τα μάγια λύνονται, το ελάφι γίνεται αδελφός, το κουνούπι γίνεται αίμα που κυλάει μέσα στο σώμα της μάγισσας, το οποίο παίρνει φωτιά μπροστά μας.
και φωτίζει όλο το κάστρο. Η κόρη συνεχίζει τον ύπνο της για πάντα και εγώ πάω να αλλάξω το μωρό. Και ζήσα εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Σβήσε τα λόγια και επανακατασκεύασε την επιστροφή από την αρχή.